Κύριε διευθυντά μου, να σας πω κάτι μυστικό, πλησιάστας πως το αυτή που μ' άκουσε. Θα ήθελα το παιχνίδι να γίνει κατά από διαφανείς διαδικασίες. Έχω εδώ πέρα στο χέρι μου, να το πάρτε αυτό που σας δίνω τώρα. Ξέρετε, για να είναι το παιχνίδι αδιάβλητο. Εγώ ξέρετε δεν πάνε στον ταλαδόματα, αλλά μιας και σήμερα εγώ με τους αθλητικογράφους τους, να γίνουν κατά από διαφανείς διαδικασίες. Αν δεν θέλετε έχω κι άλλο, σε επιταγή πώς θα θέλετε, μετρητό, κάς. Εγώ θα έλεγα έστω και μια φορά να γίνει ένα παιχνίδι κανονικά. Ναι μωρέ, κανονικά γίνονται και τα άλλα τα παιχνίδια. Λέμε τώρα, κατάλαβε. Αυτά κύριε Πρόεδρε τα ξέρετε εσείς, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, διαφανείς διαδικασίες. Πάντως, τι προβλέπεις τώρα μεταξύ μας, ποιος θα κερδίσει, κάνε μια προβλέψη. Εκείνο που προβλέπω είναι ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ποιος θα κερδίσει δεν το ξέρω, εσείς μπορεί να το ξέρετε. Εγώ ξέρω και από παιχνίδια και ποιος κερδίζει πάντα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Γεια χαρά. Γιάννη, τώρα σου πω να ξέρεις τι θέλω. Να περιγράψεις ένα αγώνα τόσο χρόνο λες. Ξέρω να σε κάνω λίγο, Βεβαίως. Γιάννης Μαμουζέλος, θα έλεγα ότι στο 23ο λεπτό την μπάλα έχει τώρα ο Μαραντόνα. Είδες λοιπόν πως σε κάνω εγώ. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν μπορείς. Πολύ απλά. Να σου πω, πώς θα περιέγραφες αν περιέγραφα εγώ ένα παιδί. Δηλαδή θα είναι. Γιάννης Μαμουζέλος που περιγράφει ως Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τι άνοιξε τώρα. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο El Paso. Στο El Paso. Ναι, έτσι λέγεται το γήπεδο που είμαστε εδώ σήμερα. Ο Αντρέας το λέει El Paso όμως. Τι γίνεται ρε Μαμουζέλο, για να δείτε απάντηση. Το Πασόκ είναι εδώ. Out. Εσπρόκαινη ζεστή ασωμένος, δεν μπόρεσε. Θα ξαναδούμε τη φάση. Κυρίες και κύριοι, σας μιλάμε από το γήπεδο του El Paso. Και έχω δίπλα μου τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Είναι δημοσιογράφος από δημοσιογράφους. Αθλητικός συντάκτης με αθλητικούς συντάκτη, θέλω να λέω. Μπορώ να φέρω την άνοιξη στην αθλητική δημοσιογραφία, Χρήστο. Πρόεδρε, φέρει την άνοιξη πρώτα στο κόμμα και μετά μπορεί κάτι να κάνουμε. Η δημοσιογραφία νομίζω ότι δεν χρειάζεται υπέρβαση. Δεν θα μπορούσα να περιγράψω εγώ υπερκομματικά ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Δύσκολο, Πρόεδρε. Πολύ δύσκολο. Καταρχήν, έχω και το Λεντάκι, είναι... έχω και το Γεροντόπουλο. Θα κάνουμε αθλητικό team φοβερό. Το, το είπες μόνο στο πρόβλημα, Πρόεδρε. Η ισχυρή ομάδα, Χριστό. Τέλος πάντων. Πρόεδρε, δεν θέλω να. Σκέφτεται και πάρει είναι, είναι καλή πρόταση, αλλά χρειάζεται να πας στο διαιτές τμήμα γιατί στο μονοετές δεν θα τα πας καλά. Ναι, αλλά εμείς έχουμε και τον Κωστάκο στο κόμμα μας. Κοίταξε, σου την έφερα τώρα, αθλητικός δικαστής. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ειδικά όταν θα εφαρμόσει κάποια στιγμή, όταν ξαναγίνει αθλητικός δικαστής τις ίδιες αποφάσεις και δεν τις αλλάζει, θα είναι ό,τι καλύτερο. Δεν μου λες. Τι θα ήθελες να παίξω κι εγώ σήμερα στη θέση του Σακελαρόπουλου του Μένιου. Ως λίμπερο. Ως... ελεύθερος. Ελεύθερος. Μόνος εγώ πάντα ελεύθερος. Μόνος μου. Την έκανα από το κόμμα, να την κάνω και εδώ πέρα τώρα την ομάδα. Δώσ' μου την μπάλα, σου πιτσιρικά που είσαι. Δώσ' μου την μπάλα. Δώσ' μου την μπάλα, εδώ. Δώσ' την. Δώσ' την. Πού είσαι, Αγιάλα. Ας μην πάμε να κάνεις μια να σου την προκαμπήσω. Δεν είσαι αγάπη, είσαι μαρτύριο. Το πέρασμά σου, βασαλιστήριο. Κυρίες Δεσποινίδες και εκεί σας μιλάω από το γήπεδο του El Paso. Έχω δίπλα από το γνωστό ποδοσφαιριστή Κώστα Χαριτοδιπλωμένο, 37 φορές διεθνής. Έχει κάνει 47 χρυσά γκολ επιτυχίες που γίνανε και δίσκοι. Τι, ό,τι θέλω λέω. Κώστα, μισό λεπτό. Το μικρόφωνο το κρατάω καλά. Πάρ' το εσύ καλύτερα γιατί θα μου πες, εγώ δεν ξέρω κατά το μικρόφωνο. Κάτι επιταγές κάτω, κάτι αγάλματα. Πάρ' το μικρόφωνο, Κώστα. Τι θα τραγουδάγες τώρα, το μια βροχή θα μας σώσει ή επειδή είχαμε πλημμύρες έφυγε καλύτερα ήλιος παρά βροχή. Τώρα όλα θα φανούν στον αγώνα. Και επειδή πρέπει στην Ελλάδα να παίζουμε σωστά το ρόλο μας όλοι, όλους τους ρόλους, έτσι σήμερα εγώ πρέπει να γίνω ποδοσφαιριστής και να σκοράρω. Πώς θα σκοράρω, θα αφήνω για έκπληξη μέσα στο γήπεδο. Πώς θα σκοράρεις, δεν μου λες, θα βάλεις γκολ maxi single ή LP goal. Maxi single. Maxi single. Και εγώ θα βάλω ένα αμάξι σίγκλ στην τσέπη μου. Λοιπόν, εντάξει Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Και πως όμως θέλεις αγάπη, είσαι μαρτύριο, βάλε κάντα γκολ από το αποδυτήριο. Γεια σου Κώστα, γεια. Γιάννης Μαμουζέλος, μισό λεπτό να σας δώσω την μπάλα. Α, καφέ, καβαλιά. Κυρίες και κύριοι, 13ο λεπτό του αγώνα στο El Paso. Οι καλλιτέχνες με τον αρχαίο τραστέμι Ζαλιά και γκολ. Να σου πω. Και το άλλο το τραγούδι μου αρέσει που λες το πρασίνα μάτια, τηγανίτες δωμάτες μου, πρασίνες ακριβώς, δωμάτες, έτσι. Πώς είναι, πρασίνα μάτια δεν είναι. Κόκκινα χείλη, σαν τη φωτιά και τα λοιπά. Θέλω να το πούμε μαζί. Ένα, δύο, τρία.
Πράσινα μάτια. Δεν το λες καλά. Για πες με εσύ να μαλλιά πράσινα μάτια. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Ξανθά μαλλιά, πράσινα μάτια μου. Κοκκινά χείλη, σαν τη φωτιά. Ωραία φωνή έχει δε μάτια. Όπως σκίζω, θα με πάρεις στο μαγαζί. Μπράβο. Έλα, δώσε συμφωνία, συμβόλαιο εδώ και τώρα. Δώσε κύριε. Αυτό είναι. Γεια σου, Άγγελε. Πολύ. Να σε καλά. Και οι Άγγελοι τρελάθηκα. Γεια σου. Λιώνω, λιώνω για τα φιλιά σου, λιώνω, λιώνω για τα γκολ που θα βάλεις. Γεια σου, Στάθη Αγγελόπουλε. Γεια σου και σένα. Γεια σου, εγώ είμαι ο Μπάρμπα Στάθης. Λοιπόν, λαχανικά δηλαδή, έτσι. Λαχανικά, γάλματα, ξέρεις τώρα. Τα γκες, δεν μου λες, τι θα κάνεις, θα τραγουδήσεις ή θα παίξεις μπάλα. Θα παίξω μπάλα και θα βάλω δύο γκολ. Δεν μου λες, με έχεις ακούσει να τραγουδάω. Όχι. Και άκου ένα τραγούδι, τώρα σε σκίσω. Ναι. Για λελέλη, Μαρίκα μου. Για λελέλη, Ντορούλα μου. Σε σκίσα. Κοίταξε τώρα να κάνετε κάτι εκεί πέρα με τις πλημμύρες και με αυτά. Άσε τώρα τα τραγούδια, εδώ θα διασκεδάσουμε, να περάσουμε ωραία. Κοιτάξτε εκεί πέρα να φτιάξουν ωραία τα πράγματα στην Ελλάδα. Έτσι. Εντάξει, θα τα φτιάξω εγώ, να μην ανησυχείς. Κοίταξε, κοίταξε. Μπορώ και να μιλάω και μέσα από τον Καραμαλή. Τι διάλο, για πρόεδρο δεν θα πάω. Άρα πρέπει να φροντίζω με την όψη του Καραμαλή με τα φρύδια να μιλάω και ως Παπανδρέου Καραμαλή. Κατάλαβες όλα, ό,τι θέλω κάνω ρε Σιόμουζελε. Ειλικρινά με εκπλήσετε. Αλλά και εσύ, θέος πρόεδρε, μελλοντικέ πρόεδρε, όλοι μαζί να μαζευτούμε εδώ, σε αυτό το γήπεδο. Παπουζέρο. Να φτιάξουμε τη νέα ομάδα, τη νέα Ελλάδα, τη νέα πατρίδα. Ο Λάκης ο Μπέλος ή αν θέλετε Πετρουλάκης Μπέλος και θα χτυπήσει το σούτ, είναι μόνος του. Και γκολ, κυρίες και κύριοι, καταπληκτικών. Ο Μπέλος έβαλε ένα γκολ που θα μας πει ο Χρήστος Τριακόπουλος. Είναι το 356ο γκολ που βάζει με σούτ προκαινής εστίας. Τα υπόλοιπα τα έχει χάσει. Παρακαλείτε, ο κύριος Μητσοτάκης, να βγάζει ένα μία κίνηλα κύπελα.